Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Ελλάδα μου και τα γλυκά μου νιάτα και ό,τι απόκτησα και το κορμί μου ακόμα πρόθυμα φύγατε για τον Χριστό. Κι αν ιερέα αγαπημένο στο Θεό μ' έκανε της μητέρας η ευχή και του πατρός το χέρι, γιατί να με ζηλεύουμε. Αλλά Χριστέ μου, δέξουμε σε εκείνους τους χορούς σου και έτσι μου δίνεις τη μεγαλύτερη τιμή στο γιο του Γρηγορίου, στο λάτρε σου Γρηγόριο. Αυτό το πνεύμα του Γρηγορίου του Θεολόγου Ινας Γιαννζινού μας δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι το Βυζάντιο υπήρξε μια γέφυρα. Μια γέφυρα που μας μετάγει από τον αρχαίο κόσμο στον νεότερο κόσμο. Θα ήθελα, Κώστα, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Αυτά τα ζητήματα είναι συνήθως πάρα πολύ ιδεολογικά και συναισθηματικά φωτισμένα. Δηλαδή τα ζητήματα της συνέχειας, στα συνέχεια της ομαλής περιπετειώδους μετάβαση και της διακοπής παντελώς. Όταν μιλάμε για κληροδοσία ή κληρονομία όμως, θα πρέπει να ξέρουμε για τη νομική ενέργεια ότι υπάρχουν πάνω δύο δυνατότητες. Υπάρχει δυνατότητα της αποδοχής του κληρονομούμενου και υπάρχει δυνατότητα της αποποίησης του. Και τα δύο θα δούμε στην μετάβαση της βάδας από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Υπάρχουν προφανώς θεμελιώδη ζητήματα στα οποία η μετάβαση είναι εκ των νομικών, έτσι, η γλώσσα, παραδείγματος χάρη. Πολλά άλλα στοιχεία διάχυτα στον ελληνικό μεσαιωνικό πολιτισμό που έχουν να κάνουν με την οικονομία, έχουν να κάνουν με, με τα ήθη, έχουν να κάνουν με την αντίληψη περί θανάτου κτλ. Έχουν να κάνουν, είναι συνέχεια της αρχαιότητας. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε, ανέφερε στον Γρηγόριο, θα μπορούσαμε να αναφέρω την επιστολή του Βασιλείου προς τους νέους για την σημασία της κλασικής παιδείας. Δεν υπάρχουν αυτές τις πλευρές όπου και οι ίδιοι οι χριστιανοί κατανοούν ότι πρέπει να πατήσουν στα βήματα των αρχαίων για να προχωρήσουν παρακάτω. Έχουν προφανώς την διατήρηση, την αναπαραγωγή ενός σημαντικού τμήματος της αρχαίας γραμματείας που την κάνουν οι Βυζαντινοί αντιγραφείς. Την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να αναγνωρούμε τα ομάδα δεδομένα. Ποια είναι τα ομάδα δεδομένα? Ότι ένα τεράστιο κομμάτι της αρχαίας γραμματείας χάνεται. Ο Άλμπιν Λέσκι υπολόγιζε ότι μόλις το 8% της αρχαίας γραμματείας μας έχει περισσότερο. Και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να δούμε τι χάθηκε ακριβώς. Χάθηκε όλη η λυρική ποίηση. Όλη η λυρική ποίηση. Τη σαφού που πασχίζουμε να την φανταστούμε μέσα από δύο ποίηματα που δεν ξέρουμε καν είναι ολόκληρα, ας πούμε, για ένα τρίτο που ανακαλύπτει και πρόσφατα. Χάθηκαν όλοι οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι. 14 τετραλογίες έγραψε ο Δημόκλειο, δεν σώθηκε τίποτα. Το τεράστιο επικούριο έργο δεν σώθηκε σχεδόν τίποτα. Χάθηκαν οι σοφιστές. Χάθηκε ουσιαστικά όλη η επιστημονική, τεχνική σκέψη και παράδοση της αρχαίας Ελλάδας. Αυτά δεν είναι τυχαία. Το Βυζάντιο επέλεξε να κρατήσει και το κομμάτι της αρχαίας κληρογωσίας που του τέριαζε, που του έκανε, που του ανεχόταν, να το πω έτσι. Πλατέρου τον Πλάτωνα, όλο τον Πλάτωνα, από όλες τις υπόλοιπες φιλοσοφικές σχολές κρατάει ελάχιστα πράγματα. Κρατάει τον Αριστοτέλη, κρατάει κάποιες στοικές ιδέες που ταιριάζαν ευσχήμως στο σχήμα το βυζαντινό χριστιανικό και αφήνει το όλα τα υπόλοιπα έξω. Αν αναλύσουμε τους τεράστιους εκείνους τομείς, τεράστια σημασία τομείς του δημόσιου βίου της αρχαιότητας, μπορούμε να γράψουμε το θέατρο. Έτσι. Ο Κώστας Παπαδιάννου μιλούσε για την αθηναϊκή θεατροκρατία. Έτσι. Δεν υπάρχει θέατρο στο τέλος. Εξαφανίζεται τελείως. Η σημασία που υπάρχει στον αγώνα, στον ατομικό ανταγωνισμό, είτε είναι η πολεμική αρετή, είτε ο αθλητισμός. Ίχνος που δυσόδητος στο Βυζάντιο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα χάνονται παντελώς. Και χάνονται διότι και ιδεολογικά το Βυζάντιο δεν μπορούσε πλέον να τα φέρει, να τα ανοιχθεί, να τα πάει παραπέρα. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ομολογήσουμε γενεοφρόνος ότι ο πραγματικός αυτός του τομείς, ότι ο πραγματικός συνεχιστής του Βυζαντίου δεν είναι το. Ο πραγματικός συνεχιστής του Βυζαντίου δεν είναι το Βυζάντιο. Είναι η Δύση. Η Δύση παίρνει τις πίθες, τις σβησμένες πίθες αυτών των πραγμάτων, της λυρικής παράδοσης, του θεάτρου, του αθλητισμού, της φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης και του ξαναδεί νέα ζωή. Σέξπιρ στο Βυζάντιο δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να υπάρξει όσο γνωρίζουμε. Κοσμική ζωγραφική αυτών των
προδιαγραφών, όπως κάνανε οι Ιταλοί στην αναγέννηση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Ούτε καν ανανεωμένη θρησκευτική ζωγραφική, όπως την κάνανε οι μεγάλοι Φλωρεντίνοι. Έχει επίσης σημασία να δούμε ότι μερικές φορές αυτά που διασώζει το Βυζάντιο είναι, από την αρχαιότητα, είναι βαθαίως αντιβυζαντινά στην ουσία. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην έννοια του θανάτου, στην πρόσληψη του θανάτου. Ποια είναι στην νεοελληνική, στην νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό, ποια είναι η εικόνα του θανάτου? Είναι η διαρχία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει ανάσταση. Είναι τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Είναι χαρακτηριστικό την αρχαία μυθολογία, από την αρχαία θεολογία στην ουσία. Τα ονόματα των θεών που σώζονται έχουν να κάνουν σχεδόν πάντα με τον κάτω κόσμο. Έχουν να κάνουν τον Άδη, έχουν να κάνουν το Χάροντα, να κάνουν τα Τάρταρα και σώζονται και μερικές νεράιδες κτλ. Γιατί είναι τόσο βαθιά ριζωμένοι στον ελληνικό, ανεξαρτήτως εποχής, λαϊκό ψυχισμό αυτή η αντίληψη του θανάτου, του μαύρου Άδη, του κάτω κόσμου που είναι προτιμότερο να είσαι υπηρέτης στον πάνω κόσμο παρά να είσαι βασιλιάς εκεί, που επιβιώνει παρά την επίσημη επικράτηση του χριστιανικού δόγματος, επιβιώνει και φτάνει ο συνέδριο μας αδιαλείπως. Άρα και εδώ θα πρέπει να δούμε αυτή την πλάγια συνεκτική λειτουργία του Βυζαντίου, παρότι αυτή η λειτουργία είναι αντίθετη με αυτά που το ίδιο το Βυζάντιο διακήρυτε. Λοιπόν, για να τελειώνω. Ναι, προφανώς. Συνέχεια. Αλλά και τεράστιες ασυνέχειες. Ναι, κληρονομία, αλλά και αποποίηση ενός σημαντικότατου τμήματος της αρχαίας κληρονομίας. Όποιος ενδιαφέρεται για την αρχαιότητα, στο σύνολό της, δεν μπορεί να συστηθεί στο Βυζάντιο για να συστήσει. Θα περάσει και από το Βυζάντιο, αλλά θα πρέπει να καταφύγει και σε άλλες πηγές. Θα ήθελα να επισημάνω ότι κάθε πολιτισμός προσλαμβάνει από έναν προηγούμενο πολιτισμό στοιχεία τα οποία έχει ο ίδιος ανάγκη και επίσης ότι η αναγέννηση έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν αναβίωσε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, αλλά το ευρωπαϊκό πνεύμα άντλησε στοιχεία τα οποία τότε ήταν απαραίτητα για να προχωρήσει. Θανάση, έχει τον ληστεί η απουσία της θρησκευτικής αγωνίας και στη νεότερη ελληνική ποιησή μας, αλλά η οποία πολύ συχνά αναγάγεται στην εκκλησιαστική και κοσμική ποιητική παράδοση του Βυζαντίου. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό? Όταν μιλάμε για θρησκευτική αγωνία, προφανώς, για να μην την αντιμετωπίζουμε in abstracto, συζητούμε για μια θρησκευτική αγωνία η οποία ως προς το πρώτο σκέλος, δηλαδή ως προς τη θρησκεία, επαφίεται και αφορά στον χριστιανισμό. Η υπηρεσία στον χριστιανισμό είναι κάτι πραγματικά δύσκολο για το άτομο. Συνηθίζω να λέω πολλές φορές ότι υφίστανται ορισμένες ταυτότητες που προϋποθέτουν τόσα πολλά στοιχεία και τόσες πολλές παραμέτρους που είναι πολύ δύσκολες να εγκολποθούν από το υποκείμενο. Εύνης. Είναι πολύ δύσκολο να πει κάποιος «Είμαι κομμουνιστής». Προϋποθέτει τόσα πολλά πράγματα, τόσες πολλές θυσίες. Αντιστοίχως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κάποιος «Είμαι αναρχικός». Έτσι, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς «Είμαι χριστιανός». Οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολλές. Ως προς την αγωνία, θα ήθελα να επισημάνω ότι φυσικά ως πλαίσιο, τόσο στην εκκλησιαστική όσο και στη θύραθεν γραμματεία του Βυζαντίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει όμως, αυτό που έχει απολεσθεί, αν υπήρχε ποτέ, είναι μια θρησκευτική αγωνία που έχει να κάνει με το άτομο το ίδιο. Η προσωπική, η ατομική τοποθέτηση μέσα στα γραπτά, μέσα στα προϊόντα αυτής της γραμματείας, που να δείχνει μια πλέον πιο προσωπική, πιο ατομική, πιο διαλεκτική σχέση με το θείο. Στην ουσία, αυτό το πράγμα θα έλεγα ότι κληρονομήθηκε τελικά και ίσως πολλαπλασιάστηκε και στην σημερινή μας εποχή. Ως προς την εκκλησιαστική γραμματεία, θα έλεγα ότι
Το πρόβλημα αυτό είναι διτό και λίγο παράδοξο. Αφενός μεν, διότι η εκκλησιαστική αυτή γραμματεία παράγεται από άτομα είτε του κλήρου είτε της ευρύτερης θεολογικής κατάρτισης και η υπερβολική τους αυτή κατάρτιση τίνει λόγω της παρίσβλησης του θετικισμού να φτάνει σε έναν έλεγχο, ο οποίος αυτός έλεγχος καταλήγει πολλές φορές να αντιβαίνει στην ουσία του πράγματος, είτε το παράδοξο που είπαμε προηγουμένως, η υπερβολική αμορφωσιά, αν μου επιτρέπετε, των ατόμων οι οποίοι την παραγάγουν, όπως συμβαίνει ας πούμε και σε άλλους τομείς, πιο λειτουργικούς. Βλέπεις την ψαλτική, όπου ίσως τα 3/4 των ψαλτών δεν καταλαβαίνουν καν τι διαβάζουν, να πλειοδοτεί υπέρ της θρησκευτικής αγωνίας στη γνήσια εκδοχή τους, όμως την ίδια στιγμή να φτάνει σε μια θρησκοληψία που αυτή την αγωνία να της δίνει ένα πρόσημο εντελώς αρνητικό. Τώρα, ως προς την θύραθεν γραμματεία, πρώτα-πρώτα, τουλάχιστον από τη γνώση που έχω εγώ προσωπικά, νομίζω ότι η μικρή το δέ μας βυζαντινή θύραθεν γραμματεία σε σχέση με την κατά πολύ μεγαλύτερη εκκλησιαστική και πλέον η θύραθεν γραμματεία, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την ελάχιστη παραγόμενη αντίστοιχη εκκλησιαστική, η οποία περιορίζεται κυρίως είτε σε ερμηνευτικά έργα είτε σε θεολογικές πραγματείες κτλ. Λοιπόν, η θύραθεν αυτή γραμματεία επίσης θα έλεγα ότι κινείται πάνω σε δύο παράλληλες πορείες. Η μία είναι πασφανής. Έχουμε είτε μία αθρησκευτικότητα, μία μαχητική αθεία κάπου-κάπου, έναν αγνωστικισμό, ο οποίος βέβαια είναι και πολύ in για την εποχή μας, η οποία αυτή η αθρησκευτικότητα βυθίζεται μέσα σε μία σύγχυση, την κύρια σύγχυση του καιρού μας, όπου από τη μία βρίσκεται η θρησκεία, η πίστη και από την άλλη βρίσκεται η εκκλησία. Και εδώ να βάλω ένα αστερίσκο. Κυρίως η σύγχυση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι ως εκκλησία δεν λογίζεται η λέξη με το ε το μικρό, δηλαδή εμείς όλοι οι οποίοι κοινωνούμε την του Χριστού Εκκλησία, αλλά η Εκκλησία με κεφαλαίο ε, η Εκκλησία ΑΕ δηλαδή με λίγα λόγια, η θεσμική Εκκλησία, η οποία πάρα πολλές φορές δυστυχώς φτάνει σε σημείο να γίνεται μέσω των αποφάσεων της και ορισμένων λειτουργιών της αποθητική για το πίμνιο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πλειοδοσία υπέρ μιας αθρησκευτικής θύραθεν γραμματείας, που βέβαια δεν μας αφορά και τόσο. Και από την άλλη έχουμε δε μία θύραθεν γραμματεία όπου υφίσταται μία πνευματικότητα, στις περισσότερες όμως των περιπτώσεων μία πνευματικότητα οικουμενικής κατεύθυνσης, ενδεχομένως πανθρησκευτικής, που προσομοιάζει περισσότερο με μία σωτηριολογία ουτοπικιστική, συναδέλφωσης των λαών και άλλα τέτοια πράγματα, όπου ναι μεν η θρησκευτική αγωνία πλέον υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει πρώτον με το χριστιανικό πρόσημο και δεύτερον με την προσωπική πλέον έκφραση του ατόμου που την παράγει. Είναι περισσότερο μία αγωνία που υπόκειται σε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο. Θα έλεγε κανείς, δεν υπάρχει γνήσια θρησκευτική αγωνία. Φυσικά υπάρχει και η γνησιότητα, αλλά αισθάνομαι ότι είναι τόσο σπάνια που κατατροπώνεται από περιπτώσεις εντός αναφερών εισαγωγικών χριστεμπορικές που αξιοποιούν τη θρησκευτική αγωνία ή το θρησκευτικό βίωμα ή εν είδη παραβολής, ας πούμε, κάποια θρησκευτικά στοιχεία, περισσότερο για να ξεκλειδώσουν είτε ένα κοινό στο οποίο δεν έχουν καταφέρει να απευθυνθούν ακόμα, είτε για να υπεραναπληρώσουν την πνευματικότητα που λείπει από το έργο τους. Για να συνοψίσω, νομίζω ότι η γνήσια, η πραγματικά ας πούμε αισθητική, αυθεντική θρησκευτική αγωνία δεν καταφέρνει να φαίνεται ποτέ. Δεν μπορεί, θέλω να πω, να επικοινωνηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την προσλάβει ο αναγνώστης είτε ο αποδέκτης με τρόπο πραγματικά καθαρό. Όταν δε εντοπίζεται, νομίζω ότι είναι σε περιπτώσεις που περισσότερο υπόρρητα μπορούν να την επικοινωνήσουν και περιπτώσεις τις οποίες δεν θα περιμέναμε
να έχουν μια τόσο καθαρή θρησκευτικότητα, τουλάχιστον με το χριστιανικό πρόσημο. Περιπτώσεις, για παράδειγμα, όπως ο Καρούζος ή ακόμα και ο Καμπασακάλης. Για να κλείσω, νομίζω ότι οι Παπαδιαμάντιδες ή οι Κόντογλου ή οι Πετζίκηδες μας έχουν τελειώσει. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να διαβάσω και μια απόδοση από τον τελευταίο, από τον Νικόλαο Γαβρίλη Πετζίκη, ορισμένων στίχων του Οσίου Σιμεών, του Θεολόγου του Νέου, που δείχνουν την αγωνία αυτή, χωρίς, μάλλον σημαίνουν την αγωνία αυτή χωρίς να την δείχνουν ευθέως. Πώς γίνεται πύρνα να βλύζεις, πώς σύγχρονα νερό δροσιστικό, πώς καις μαζί και γλυκαίνεις, πώς τη φθορά εξαφανίζεις, πώς θεούς κάνεις τους ανθρώπους, πώς φως το σκοτάδι, πώς απ' τον άδη βγάζεις, πώς άθαρτους τους θνητούς κάνεις, πώς το φως το πας σε σκότος, πώς τη νύχτα περιαρπάζεις, πώς την καρδιά την καταλάμπεις, πώς ολόκληρο μ' αλλάζεις, πώς ενώνεσαι με τους ανθρώπους, πώς Θεού Υιούς τους κάνεις, πώς με τον πόθο σου καις, πώς δίχως ξύφος λαβώνεις, πώς αντέχεις, πώς κρατάς, πώς με μιας δεν παραδίνεις, πώς όντας έξω απ' όλα, όλους, βλέπεις το τι κάνουν, πώς όντας μακριά, του καθένα μας βλέπεις το έργο, δώσε στους δούλους σου υπομονή, θλίψη μη τους σκεπάσει. Ευχαριστούμε, Θανάση, που μας θύμισες την ωραία μετάφραση του Νίκου Γαβρίλη Πετζίκη. Γιατί και θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σχετικά με την πολιτιακή συνέχεια. Και με την πολιτιακή συνέχεια, αλλά και με τις τοποθετήσεις τις προηγούμενες. Θέλω να πω ότι στο Zeit und Zeit υπάρχει ένα απόσπασμα του Heidegger προς τη μέση, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει μία αναφορά στην παρακειμενικότητα. Λέει ότι σε ένα τραπέζι πάνω, σε ένα τοίχο, έχουμε ένα σχήμα, ένα όργανο και μας δημιουργεί μια ένταση αυτό, μας δημιουργεί μια ενοχλητικότητα. Και προσπαθούμε να κατανοήσουμε για ποιο λόγο μας δημιουργεί την ενοχλητικότητα αυτή. Και συνήθως διαπιστώνουμε ότι η ενοχλητικότητα αυτή προέρχεται ακριβώς επειδή δεν καταλαβαίνουμε την χρησιμότητά του. Δηλαδή η παραπεμπτικότητα παραπέμπει στην χρησιμότητα. Πολλές φορές, όταν αρχίζουμε να συζητάμε για τον πολιτισμό αυτόν ο οποίος μας είναι οικία ξένος, οι παραπεμπτικότητες δημιουργούν και ενοχλητικότητα. Τέτοιες θέσεις είναι και η συνέχεια της πολιτιακής του παράδοσης και με έντονο τρόπο, αν μπορώ να το πω έτσι. Τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα θετικιστικό σκέλος. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει το Βυζάντιο ως πολιτιακή, ως πολιτική ένωτα, έτσι. Άρα πρέπει να στραφούμε με θετικιστικό τρόπο στην νομική παράδοση και να δούμε πώς πλέον στα νομικά κείμενα και μόνο, και όχι στα ιστορικά, στα επιμέρους κείμενα, αυτό διατυπώνεται και ορίζεται και κατανοείται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θέλω να πω γιατί. Όταν προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι ο νομικός πολιτισμός ενός κράτους, δεν στρέφεσαι στο ιστορικό κείμενο μόνο, αλλά στρέφεσαι κυρίως στα νομικά του κείμενα, στο πώς αυτό προσδιορίζεται, έτσι. Αυτό έχει ένα κίνδυνο, θα πω ότι κίνδυνο. Η μοντέρνα πρόσληψη, αν μπορώ να το πω έτσι, τίνει προς μία θεοκρατική κατανόηση του Βυζαντινού πολιτιακού συστήματος. Εισαγωγικά αυτό, έτσι, να το ζητήσουμε πάρα πολύ για το τι πάει αυτό το πράγμα. Και το αφήνουμε. Η θεοκρατία όμως ως διατυπωσή, όχι τόσο ως ελαίο Θεού, με αυτό που προηγουμένως είπε ο Θανάσης, αυτό είναι ήπιο. Τίνει να ευνοεί κάποιους και να ευνοεί και κάποιους άλλους, που με παράδοξο τρόπο βρίσκονται σε δύο άκρα και αντιμάχονται οι μεν τους δε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τη θεοκρατία θα την αντιλαμβάνονταν με ένα θετικό πρόσημο, ακόμα και στις μέρες μας. Πρόσεξε, χωρίς αυτονόητα να προέρχονται από την παράδοσή μας, έτσι, χωρίς αυτονόητα, συγγνώμη, να προέρχονται από την δική μας παράδοση, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι αυτονόητα την θεοκρατία πάλι τη δέχονται με αρνητικό πρόσωπο, αλλά την αποτιμούν θετικά και εκείνοι, γιατί είναι ένας τρόπος να εκφράσουν με κάποιο μέσο το αντιμεταφυσικό τους μένος. Δηλαδή, να παραδούμε ότι ο Βυζαντινός πολιτισμός είναι ένας μεταφυσικός πολιτισμός, μεταξύ άλλων,
ή έχει μια μεταφυσική βάση. Και έτσι το αντιμεταφυσικό μένος εκφράζεται με πιο εύκολο τρόπο. Το πετάμε στην άκρη, είναι αυτό που δεν μου κάνει. Άρα προσπαθώ να το δω με κοσμικότερο μάτι, κάτι που πρόσφατα είναι και πολύ της μόδας, ας πούμε, και επιχειρείται να γίνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αυτό που θα έλεγα λοιπόν εγώ για το πολιτιακό σκέλος είναι ότι η μετριοπάθεια δεν σημαίνει πάντα χλιαρό τρόπο αντίληψης του πράγματος, αλλά ίσως παραπέμπει σε μία μεσότητα την οποία κατά νου θα πρέπει να την έχουμε πάντοτε και ούτε να καθαγιάζουμε μάλλον τον Βυζαντινό πολιτισμό από τη μία, ούτε να τον δαιμονοποιούμε από την άλλη. Γιατί από την εποπτεία που στην έρευνα έχω το σύγχρονο σκέλος της, ειδικά γι' αυτό, τίνουμε μάλλον στο δεύτερο, στην δαιμονοποίησή του και στην πρόκληψη της θεοκρατίας ως κάτι που υπήρχε, χωρίς να υπάρχει βέβαια. Είναι τελείως θεωρητική εικόνα αυτή που έχουμε και πια νομίζω ότι είναι και κοινό τόπο στην ερευνητική, ότι είναι παροχημένη ιδέα του Βυζαντίου ως ενός θεοκρατικού πολιτεύματος. Αυτό ήθελα να πω. Εσύ μας πατάμε στην τελευταία ενότητα αυτής της συζήτησης, όπου θα προδιάσουμε τι προσφέρει το Βυζάντιο στο δυτικό κόσμο, στο δυτικό πολιτισμό, και εισαγωγικά θα ήθελα να αναφέρω μερικές αράδες από το περιοδικό μας, το Κοινό των Ωραίων Τεχνών. Το πρώτο από το τεύχος 5 είναι 5 αράδες του Βαγγέλη του Σταυρόπουλου. Η θεμελιακή προσφορά του Βυζαντίου στη δυτική πολιτισμική παράδοση, δηλαδή στον ευρωπαϊκό ανθρωπισμό, συμπεριλαμβανομένη στις χώρες μας, είναι πως αποτελεί το μοναδικό διαρρευαστή της αρχαίας ελληνικής κλασικής παιδείας. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε και σκεφτόμαστε, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εγγραμματοσύνη και την αξία του πολιτισμού μας, είναι εκείνος που ο Βυζαντινός άνθρωπος θέλησε να διαφυλάξει στα χειρόγραφα, στην προφορική παράδοση, στη μεταφυσική αντίληψη. Ο κατασκευαστής της παραγωγικής μας διόπτρας ήταν Βυζαντινός. Ο Ευρωπαίος είναι περισσότερο Βυζαντινός από ό,τι υποψιάζεται. Και το άλλο απόσπασμα από μια συνέντευξη του Αντώνη Καρδέλη που δημοσίευσαμε στο τεύχος 7 του περιοδικού. Αν το δυτικό είναι το προϊόν της μίξης αρχαίων ελληνικών, ρωμαϊκών και χριστιανικών παραδόσεων, τότε το Βυζάντιο είναι ο κατεξοχήν δυτικός πολιτισμός. Είναι ο μόνος που τα συνδύασε στην πρωταρχική του μορφή. Αν μιλάμε για τις κοινωνίες του Δυτικού Μεσαίωνα, το Βυζάντιο τους έδωσε πολλά. Αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς από τον τομέα της τέχνης σε αυτόν του πολιτικού λεξιλογίου και της κρατικής οργάνωσης, όπου το Βυζάντιο ήταν για πολλούς αιώνες ο χρυσός κανόνας προσβλήμησης. Προσθέτουμε την οργάνωση και τα δόγματα της Εκκλησίας, καθώς και τον χριστιανικό ουμανισμό, δηλαδή τα εργαλεία που επέτρεψαν σε χριστιανούς να απολαμβάνουν την αρχαία τέχνη και λογοτεχνία, ακόμα και τους ίδιους τους θεούς, χωρίς κρίσεις συνείδησης. Βαγγέλη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από σένα. Η βυζαντινή τέχνη είναι προϋπόθεση του Τζιότο ή του Γρηγοριανού μέλους? Το ζήτημα αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το αντιμετωπίσουμε ως ένα καθαρά αισθητικό ζήτημα, ως ένα απλά ιστορικό θέμα που θα πρέπει κάπως να το διερευνήσουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο. Πιθανότατα, εγώ θα προτιμούσα να πω ότι και αυτό έχει να κάνει με μια στροφή και μια στάση ως προς τη μεταφυσική. Δηλαδή θέλω να πω ότι θεωρητικά, αν σκεφτούμε τα σημεία του Τζιότο, στο Τζιότο η διαφοροποίηση υπάρχει ήδη. Οπότε είναι λίγο προβοκατόρικο το να σταθούμαστε ακριβώς στα σημεία αυτά όπου διαπιστώνεται η διαφοροποίηση από μια παράδοση που είναι οικία σε όνομά μας, έτσι. Θέλω να πω, ας στραφούμε παραδείγματος χάρη στον Τσίμπαμπουε, έτσι, στον Δημάρχο Βάλλον, οι οποίοι ζωγράφησαν περίπου με τον ίδιο τρόπο που και οι Βυζαντινοί ζωγράφησαν. Είναι μέσα στην παράδοση την ίδια, όχι την ανατολική, έτσι. Δεν είμαι στην ανατολική παράδοση, είμαι στην παράδοση αυτή. Το αυτή τι πάει να πει? Ότι ο κανόνας της πίστης, δηλαδή ο κανόνας της οπτικής του ιερού μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μία
κοινότητα και πώς να το πούμε, συνδεόταν οπτικά με ένα συγκεκριμένο τρόπο και από ένα σημείο και έπειτα έπαψε να είναι έτσι. Αυτό γίνεται από τον 11ο, 19ο και έπειτα, οπότε και το δόγμα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας αισθητά διαφοροποιείται από τη Βυζαντινή, αν μου επιτρέπει να το πω έτσι, και κυρίως το Ρωμαϊκό δόγμα είναι αυτό το οποίο φτιάχνει μια εκκλησία κρατικότητα. Φτιάχνει ένα πολιτικό σύστημα, το οποίο αυτό ακριβώς όπως το λέω σε καμία περίπτωση δεν του βάζω αρνητικό πρόσημο. Ήταν υποχρεωμένη η Ρωμαϊκή Εκκλησία με κάποιο τρόπο να κρατικοποιηθεί, διότι συνειδητοποιούσε πως μόνο έτσι μπορούσε να επιβιώσει σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο πολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό έγινε και σε εμάς, το 13ο αιώνα πια, όταν το Πατριαρχείο διαπίστωσε ότι μπορεί να επιβιώσει χωρίς αυτοκράτορα. Έτσι υπάρχει ένα σημείο σοκ στις αρχές του 13ου αιώνα για τους Βυζαντινούς που διαπιστώνουν ότι το κράτος τους μπορεί να υπάρξει χωρίς τον αυτοκρατορικό θεσμό και να κρατήσει μόνο την αρχιεροσύνη, ας πούμε, έτσι, μόνο τον πατριαρχικό θεσμό. Γυρνώντας στην ίδια την ερώτηση που μου έκανες πριν, θέλω να πω ότι στην ουσία η στάση του Τσιμαγκουέ από τη στάση του Τζιότο ή του Φρα Αντζελικό στην διαφοροποίηση της έχει να κάνει με το πώς στέκεται ο ίδιος ως άνθρωπος απέναντι στην ιδέα και στην αίσθηση του ιερού στον κόσμο. Είναι πολύ βασικό. Πώς θέτει τον εαυτό του οπτικά απέναντι στον Θεό τον ίδιο. Ο Χριστός του Τζιότο παραδείγματος χάρη με του Θεοφάνη που είπες πριν είναι ο ίδιος, πραγματικά είναι ο ίδιος. Δεν προέρχεται όμως από την ίδια πνευματική θέαση. Για το υποκείμενο πιθανότατα να είναι ο ίδιος. Για το υποκείμενο θέλω να πω που θρησκεύει, που εμπιστεύει, που προσέρχεται. Τι το διαφοροποιεί. Τι το διαφοροποιεί. Πρώτη διαφοροποίηση, κατά τη δική μου γνώμη, από αυτό που εγώ βλέπω, είναι η διαφοροποίηση στο φως. Δηλαδή θέλω να πω ποια είναι η πηγή του φωτός που με κάποιο τρόπο εισβάλλει στο έργο τέχνης, από πού μάλλον, από πού προέρχεται. Και στη δυτική ζωγραφική παράδοση, με έναν δυναμικά παράδοξο τρόπο, επανέρχεται στο παλαιό Βυζαντινό πρότυπο και στο σύγχρονο Βυζαντινό πρότυπο, μόνο με τον τα Καραβάτζο. Όπου το υποκείμενο το ίδιο μπορεί να είναι πηγή του θείου φωτός, αν αυτό το θείο φως συμβιώνει, όπως η Βυζαντινή την ζωγραφική, με το υποκείμενο το ίδιο, έτσι. Αλλά θέλω να πω, κλείνοντάς το, ότι γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως καθαρά αισθητικό ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει όριο στον κανόνα της τέχνης, αλλά υπάρχει όριο στον κανόνα της πίστης. Δεν είναι η πίστη αυτή η οποία διαφοροποιεί τη μία παράδοση από την άλλη, χωρίς να σημαίνει ότι η μία παράδοση είναι υποδέστερη της άλλης ή η μία παράδοση θα έπρεπε να αποτελεί πρότυπο για την άλλη. Είναι ένα αντικείμενο μίμησης, γιατί ούτε και πάρα πολύ, γιατί λένε ότι έχουμε μείνει στην ζωγραφική πίσω παραδείγματος χάρη, στη μουσική έχουμε μείνει πίσω παραδείγματος χάρη. Κανείς δεν παρακολουθεί βέβαια ότι η υψηλή θρησκευτική τέχνη στη Δύση εξακολουθεί να είναι η παλαιά θρησκευτική μουσική τέχνη. Έτσι, ενώ το Γρηγοριανό, όπως ακούσατε, τα επίσημα μέλη που ψάλλονται είναι αυτά τα μέλη, είναι τα παλαιά μέλη. Θα ακούσει κανείς Βέρντι, ο οποίος έχει γράψει τρομακτικά θρησκευτικά. Έτσι δεν θα ακούσει κάποιος Βέρντι όμως. Μότσαρτ πιθανότατα θα ακούσει, γιατί η μεταφυσική της μονοφωνίας των τσέλων των Ομποέ, έτσι, στο έργο μέσα ενός βιολιού που ακούγεται μόνο του να ηχεί πάνω σε μια συγκορδία πολλών άλλων χώρων, εκφράζει αυτό το εξώτερο, το πολύ υποκειμενικό δράμα, το οποίο φωτίζει και τη στιγμή το συνεφετή, έτσι. Δεν ξέρω αν σε κάνει η απάντησή μου με κάποιο τρόπο. Προς Θεού, επαναλαμβάνω ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει όριο στην τέχνη, ότι υπάρχει κάποιο σημείο που οριοθετεί το ένα από το άλλο, αλλά πρέπει, αν θέλουμε να βρούμε τις διαφοροποίησεις κάπου, χωρίς και πάλι να βάλουμε πρόσημα, θα πρέπει να την αναζητήσουμε μάλλον στην αλλαγή του κανόνα της πίστης. Το ζητούμενο Ευαγγέλιο δεν ήθελα να καλύπτει εμένα η απάντησή σου, αλλά να δίνει αφορμή σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν για να σκεφτούν και να προβληματιστούν. Θανάση, μπορεί το Βυζάντιο να γίνει κατανοητό στον σύγχρονο κόσμο από
την Αμερική με την Κίνα. Θα ξεκινήσω κάπως ευτράπελα. Το Βυζάντιο φυσικά μπορεί να γίνει κατανοητό. Όχι μόνο από την Αμερική μέχρι την Κίνα, αλλά από την Αλάσκα, θα έλεγα, ας πούμε, τον Βερίγιο Πορθμό, μέχρι και την Ιαπωνία. Ως ιστορικός χώρος και χρόνος, φυσικά, ως αντικείμενο σπουδής, αλλά φυσικά η ευτραπελία αυτού του πράγματος που λέω είναι, έγκυται προφανώς το γεγονός ότι δεν πηγαίνει καθόλου παραπέρα από την προφάνεια. Και το αυτοαπόδεικτο. Θα έλεγα προβληματικό, αλλά την ίδια στιγμή και γόνιμο, τον όρο κατανόηση. Διότι πρώτα-πρώτα βρισκόμαστε στην άγρια. Έπειτα κάνουμε μία πρώτη επαφή, την οποία θα μπορούσαμε συμβατικά να την ονομάσουμε γνώση. Μετά τη γνώση έρχεται η ανάλυση της γνώσης αυτής και εφόσον έχουμε κάποια πράγματα στο σακίδιό μας, κάποια βιώματα ή εμπειρίες ή άλλες γνώσεις, μπορούμε να προβούμε στην κατανόηση. Η κατανόηση όμως δεν είναι το τελικό στάδιο. Υπάρχει και το αμέσως επόμενο στάδιο που είναι η ερμηνεία. Η έννοια της κατανόησης είναι γόνιμη διότι δεν έχει ακόμα μέσα της το κομμάτι της ερμηνείας. Επομένως, για κάποιον που ένα αντικείμενο του είναι εντελώς άγνωστο και η κατανόηση είναι πολύ. Μια χιλιετής ή υπερχιλιετής αυτοκρατορία, όπως ήταν η Βυζαντινή, διέπεται από φοβερές εσωτερικές δομές, οι οποίες κατάφεραν να έχουν ένα σημαντικό απότοκο, την ίδια στιγμή όμως, επομένως αυτό μπορούμε να το καταλογίσουμε στα θετικά, την ίδια στιγμή όμως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για σημαντικές παλινοδίες. Επομένως έχουμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφορίας, ένα πολύ μεγάλο όγκο γνώσης, και ως εκ τούτου έναν όγκο συνολικό ο οποίος δυσχεραίνει την κατανόηση όταν υπάρχει η μεγάλη πολιτισμική απόσταση. Για το άνοισμα τουλάχιστον που θέτει η ερώτηση. Δηλαδή ας πούμε από την Αμερική μέχρι την Κίνα. Συμβατικά λοιπόν από τη Δύση και την Ανατολή. Το πάλε ποτέ προνόμιο, θα πω εγώ, γιατί πλέον είναι προνόμιο μόνο εντός αναφορών εισαγωγικών, του να ανήκει ο μείζον χώρος του Βυζαντίου, δηλαδή η Ελλάδα ή έστω η Βαλκανική Χερσόνησος. Ξαναλέω, συμβατικά σε αυτό το οποίο ονομάζουμε σύγχρονο δυτικό κόσμο, καθιστά τους χώρους αυτούς, ξαναλέω Ελλάδα, Βαλκάνια, ευεπίφορους λόγω χρήσης, λόγω κατοχής, τόσο στη διάδοση όσο και στην διάσωση της πληροφορίας την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε Βυζάντιο. Επομένως ξεκινάει από εμάς. Ωστόσο, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Διότι είναι καλό να λέμε τι μας ανήκει, αλλά είναι καλό να βλέπουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτό τον τίτλο κτήσης. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί πραγματικά να γίνει κατανοητό από μακρινούς πολιτισμούς ή έστω από την Δύση και την Ανατολή, όταν πρώτα-πρώτα εμείς, οι Έλληνες, στη συμπάγια, στη λαϊκή συμπάγια, αντιμετωπίζουμε το Βυζάντιο ως κάτι εντελώς ξένο και άγνωστο. Και μπορεί αυτό να ακούγεται κάπως προβοκατόρικο, όμως είμαι βέβαιος πως αν κάνουμε ένα γκάλο θα πάρουμε επαμφωτερήσεις απαντήσεις σχετικά με τη γνώση του κόσμου, είτε των Ελλήνων είτε των Βαλκάνιων, εξαιρουμένων των Σέρβων, για αυτό το πράγμα που λογίζουμε ως Βυζάντιο. Δεν είμαι βέβαιος, αν κάναμε ένα γκάλοπ, αν θα υπήρχε μια συμπάγια ελληνική που θα θεωρούσε πραγματικά το Βυζάντιο κατά το τριμερές σχήμα του ελληνικού πολιτισμού, ως τον συνεκτικό δεσμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η κατανόηση του Βυζαντίου πρώτα-πρώτα έχω την αίσθηση ότι πάσχει για εμάς τους ίδιους που είμαστε οι αυτοδίκαιοι κληρονόμοι. Και πώς γίνεται να μην πάσχει, όταν ακόμα και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει, τουλάχιστον οι επαείοντες, εξαιρώ τον εαυτό μου, να μιλάμε για δύο διακριτές πολιτιακές οντότητες εντός του Βυζαντίου, λέγοντας ότι φυσικά υπάρχει ένα Ρωμαϊκό Βυζάντιο και υπάρχει ένα Ελληνικό Βυζάντιο, που έχουν σημαντικές συγκλίσεις αλλά και τρομακτικές αποκλίσεις. Όταν δεν έχουμε φτάσει σε τέτοια λοιπόν επίπεδα κατανόησης, δεν είμαι βέβαιος πόσο
κατανοητό μπορεί να γίνει το Βυζάντιο, πρώτα-πρώτα ξαναλέω, ως γνώση στην Δύση και στην Ανατολή. Είμαστε το Σταυροδρόμι, είμαστε στο Σταυροδρόμι. Νομίζω ότι πέρα από την, από το επίπεδο της καθαρής πληροφορίας και της καθαρής γνώσης, και εφόσον αντιληφθούμε, μάλλον αντιληφθούν η Δύση και η Ανατολή, έστω πρωτογενώς το Βυζάντιο ως ένα απόθεμα, αισθάνομαι ότι θα μπορούσαν δυνητικά να γίνουν κατανοητά από τη Δύση και την Ανατολή διαφορετικά στοιχεία που συναποτελούν το Βυζάντιο, που σε ένα βαθμό θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό και σήμερα. Η Δύση κρατάει την πολιτιακή νομική θέσμηση του Βυζαντίου, η Ανατολή όχι. Αντιστοίχως όμως, η Δύση έχει απολέσει το πνευματικό ή το βαθύ πολιτισμικό κομμάτι του Βυζαντίου και αυτό το πράγμα επιβιώνει στην Ανατολή. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, οι επιβιώσεις αυτές συμβαίνουν, επισυμβαίνουν μάλλον, τηρουμένα των αναλογιών και σε σχέση πάντοτε με τον προϊόντα χρόνο. Το Βυζάντιο είναι ένα παράδειγμα πολιτισμικό το οποίο πρέπει να λειτουργήσει ευρετικά και σπερματικά. Οι φοβερές παλινοδίες του Βυζαντίου από την ασύλληπτη δόξα σε οποιοδήποτε επίπεδο πολιτιακής θέσμησης, πολιτισμού, νομικού πολιτισμού, συνομαδώσεων ενικοτήτων κτλ. Μπορεί να επικοινωνηθεί αφού πρώτα εμείς οι ίδιοι, ξαναλέω, κινδυνεύοντας να γίνω κουραστικός, οι αυτοδίκαιοι κληρονόμοι, φτάσουμε σε μια κατανόησή του που θα είναι αποσυναισθηματοποιημένη πλέον. Διότι όσο δύσκολο κι αν είναι τελικά για τη Δύση και την Ανατολή, για την Αμερική και την Κίνα να κατανοήσουν το Βυζάντιο, αν εμείς κινητοποιηθούμε με τρόπο τέτοιο, μέσω και μιας νέας πνευματικότητας, προς την προημοδότηση αυτής της κατανόησης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, είτε κανείς είναι δυτικός, είτε κοινωνεί τα ανάματα της Δύσης, να κατανοήσει το όμορφο αυτό ποίημα που γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης. Θάνατος και Ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 1. Έτσι καθώς εστέκονταν, ορθώς μπροστά στην πύλη κι άπαρτος με στη λύπη του, μακριά του κόσμου που η ψυχή του γύρευε να λογαριάσει στο φάρδος παραδείσου και σκληρός πιο κι απ' την πέτρα, που δεν τον είχανε κοιτάξει τρυφερά ποτέ, κάποτε τα στραβά δόντια το άσπριζαν παράξενα. Κι όπως περνούσε με το βλέμμα του, λίγο πιο πάνω από τους ανθρώπους, κι έβγαν απ' όλους έναν που του χαμογελούσε, τον αληθινόν, που ο χάρος δεν τον έπιανε, πρόσεχε να προσφέρει καθαρά, να προφέρει καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα δελφίνια. Και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός. Και κάθε μια σταγόνα σταθερή στον ήλιο να ανεβαίνει. Νέος ακόμα είχε δει στους ώμους των μεγάλων τα χρυσά να λάμπουν και να φεύγουν. Και μια νύχτα, θυμάται, σ' ώρα μεγάλης τρικυμίας, βόγγιξε ο λαιμός του πόντου τόσο που θολώθη, μα δεν έστερξε να του σταθεί. Βαρύς ο κόσμος να τον ζήσεις, όμως για λίγη περηφάνεια το άξιζε. 2. Θεέ μου και τώρα τι, που είχε με χίλιους να παλέψει, χώρια με τη μοναξιά του. Ποιος, αυτός που ξέρε με ένα λόγο του να δώσει ολάκερης της γης να ξεδιψάσει. Τι, που όλα του τα είχαν πάρει, και τα πέδιλά του τα σταυροδετά, και το τρικράνι του το μητερό, και το τυχιό που καβαλούσε καθ' από μεσήμερο να κρατάει τα γέμια ενάντια στον καιρό, σαν ζόρικο και πηδηχτό γραβαρκάκι. Και μια φούχτα Λουίζα, που την είχε τρίψει στα μάγουλα ενός κοριτσιού, μεσάνυχτα, να το φιλήσει. Πώς κουρναλίζαν τα νερά του φεγγαριού στα πέτρινα τα σκαλοπάτια τρεις γκρεμούς πάνω από τη θάλασσα. Μεσημέρι από νύχτα και μητένας πλάι του. Μονάχα οι λέξεις του οι πιστές που σμίγαν όλα τους τα χρώματα να αφήσουν μες στο χέρι του μια λόγχη από άσπρο φως. Κι αντίκρι σ' όλο των τυχών το μάκρος
μυρμικιά ηχημένες μες στο γύψο κεφαλές, όσο έπαιρνε το μάτι του. «Μεσημέρι από νύχτα, όλη η ζωή μια λάμψη», φώναξε, κι όρμησε μες στο σωρό, σύρνοντας πίσω του χρυσή γραμμή ατελεύτητη. Κι αμέσως ένιωσε, ξεκινημένη από μακριά, η στέπνη κλώμαδα να τον κυριεύει. 3. Τώρα καθώς του ήλιου η φτερωτή όλο ένα γυρνούσε και πιο γρήγορα, οι αυλές βουτούσαν μέσα στο χειμώνα και έβγαιναν πάλι κατακόκκινες από τα γεράνια. Κι οι μικροί δροσεροί τρούλοι, όμοια μέδουσες, γαλάζιες, έφταναν κάθε φορά και πιο ψηλά στα σύμια που τα ψηλοδούλευε ο αγέρας, για άλλων καιρών, πιο μακρινών, το εικόνισμα. Κόρες παρθένες. Φέγγοντας η αγκαλιά του σε ένα θερινό ξημέρωμα, φρέσκα βαγιόφυλλα και της μυρσίνης της ξεριζωμένης των βυθών, σταλάζοντας ιόδιο. Τα κλονάρια του φέρναν, ενώ κάτω από τα πόδια του άκουγε, στη μεγάλη καταβόθρα να καταποντίζονται πλώρες μαύρων καραβιών. Τα αρχεία και καπνισμένα ξύλα, όθε, με στυλωμένο μάτι ορθές ακόμη θεομήτωρες επιτιμούσανε, αναποδογυρισμένα στις χωματερές αλόγατα. Σωρό στα χτίσματα μικρά, μεγάλα, θρουβαλιασμός και σκόνης άναμα μες στον αέρα. Πάντοτε με μια λέξη μες στα δόντια του. Άσπαστη, κοιτάμενος, αυτός, ο τελευταίος Έλληνας. Σε ευχαριστούμε, Θανάση, για το ωραίο ποίημα του Οδυσσέα Ελλή που μας διάβασες, αλλά θα ήθελα να εκφράσω μια μικρή διαφωνία. Κύριος, είμαστε οι ατολίτιοι κληρονόμοι του Βυζαντίου. Θα ήθελα να υποστηρίξω την άποψη ότι κατά τη γνώμη μου το Βυζάντιο δεν είναι μια στανά ελληνική υπόθεση και αν ισχύει αυτή η τριμερής διαίρεση της ιστορίας, ισχύει όχι επειδή το Βυζάντιο ανήκει στην Ελλάδα, αλλά επειδή η Ελλάδα υπήρξε και αυτή ένα μέρος του Βυζαντίου. Πιστεύω λοιπόν ότι το Βυζάντιο είναι μια οικουμενική κληρονομιά, όπως κάθε μεγάλη κληρονομιά, και δεν είναι με τη στενή έννοια ελληνική υπόθεση. Είναι και ελληνική υπόθεση, αλλά όχι μόνο. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλούσα τον Κώστα να μας πει αν το Βυζάντιο, κατά τη γνώμη του, μπορεί να αποτελέσει συνεκτική ύλη ενός οικουμενικού, όχι παγκοσμοποιημένου, οικουμενικού σύγχρονου πολιτισμού. Ναι, εν μέρει διαφωνώντας με σένα, θα δογματίσω κατηγορηματικά. Όχι επειδή το Βυζάντιο μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει κάτι να συνεισφέρει σε ένα τέτοιο πολιτισμό, αλλά γιατί ένα τέτοιο πολιτισμό ότι υπήρξε, ότι υπάρχει και ποτέ ξέρει κάτι. Την παγκόσμια λογοτεχνία την ονοματίζεται και πιέται, εγκομιάζοντα κάποιου Κινέζου μισθογεωγράφου των μέσων και των νέων χρόνων. Όταν νομίζω ότι ο ίδιο ο Γκέτη ήταν να κρίνει την εικαστική και την λειτουργική τέχνη των Ινδών και των Αιγυπτίνων, των αρχαίων Αιγυπτίνων, από ό,τι ήταν τέτοια η απέχθεια από τι κοινόμορφε και τι κτηνόμορφε μορφέ εκείνη τη εξωτική στα μάτια του καλομαθημένου Ευρωπαίου τέχνη που. Έλεγε μακριά αυτό το πράγμα. Αυτό τι δείχνει, αυτό δείχνει τη σχετικότητα των οικουμενικών ιδεοδών. Ο ίδιο ο Γκέτε κατέληγε ότι καλά όλα αυτά, αλλά όταν θέλει να βρει το καλό και το ωραίο, πρέπει να γυρίζει πίσω στην κλασική ιδιότητα. Τέτοια ήταν η παγκόσμια ιδεοδοχή του Γκέτε. Και τέτοιο είναι και το όραμα του οικουμενικού πολιτισμού. Δεν υπάρχει οικουμενικό πολιτισμό. Οι πολιτισμοί πρέπει να εννοούνται με βιολογικού ή οικολογικού όρου. Δηλαδή, διαφορετικέ γεωγραφικέ συνθήκε, διαφορετικέ πλουτοπαραγωγικέ πηγέ οδηγούν σε διαφορετικά οικονομικά συστήματα, σε διαφορετικέ πολιτιακέ και πολιτικέ οργανώσει, σε διαφορετικά ηθικά συστήματα και σε διαφορετικέ αισθητικέ εκφράσει. Και όχι μόνο αυτό είναι το πραγματικό, αλλά είναι και αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Διότι όπου υπάρχει μια πολιτισμική βιοπικιλότητα και το ζούμε ειδικά την εποχή που έγινε αυτή η βίαιη προσπάθεια του εξαμερικανισμού των πάντων, καταλήγουμε σε συγκρούσεις εσωτερικευμένες πλέον που δεν ξέρω κατά πόσον είμαστε ικανοί να τις αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς όχι, δεν χρειαζόμαστε οικουμενικό πολιτισμό και με αυτήν την έννοια χρειαζόμαστε και τον Βυζαντινό μπούσουλα για να μας οδηγήσει στον οικουμενικό αυτό πολιτισμό. Ωστόσο, το Βυζάντιο ως πηγή έμπνευσης, ως απόθεμα του Ιδίου Θανάσης, ιδεών, μορφών, συμβόλων πολιτισμικών, μπορεί υπό προϋποθέσεις
σε κάποιους από τους υποδοχείς τους να ανοίξει δρόμος. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί οι δρόμοι σήμερα? Συνδέοντας τη συζήτηση που κάνουμε τώρα με την αφετηρία της συζήτησης, δηλαδή το ζήτημα της ιδιωτικότητας, της δημόσιας μορφής, της εξατομίκευσης, της συλλογικότητας, της κοινοτικότητας κτλ. Θα έλεγα ότι το Βυζάντιο έχει να προσφέρει ως αντιπαράδειγμα στο σημερινό τρέχον καταναγκαστικό τυραννικό, θα έλεγα, παράδειγμα, την έννοια της τελειώσεως. Σήμερα επικρατεί, όπως έλεγε ο Γκέιτς, τον οποίο θα αναφερθώ μετά, ως ιδεώδος η χρησιμοφιλία. Μας ενδιαφέρει η χρηστική αξία ενός εκάστου. Είτε έχει να κάνει με το τομέα των ηθικών αξιών, των πολιτικών αξιών, την οικονομία φυσικά, αλλά και με την έννοια την ίδια της τέχνης. Το Βυζάντιο είχε έναν, από τη δική μας πλευρά, έναν υγιή ιδανισμό. Λέω υγιή ιδανισμό γιατί υπάρχει και ένας ιδανισμός ο οποίος μπορεί να είναι τυραννικός, μπορεί να είναι φανατικός, μπορεί να είναι ιδεολογικά φορτισμένος και να οδηγήσει στον τίτλο άκρο. Αλλά σε σχέση με τον δικό μας τον μισάνθρωπο πολλές φορές κινησμό, ένα πραγματισμό που φτάνει στα όρια του κινησμού, αυτός ο ιδανισμός μπορεί να αποτελέσει μια κατάλληλη αντιδόση, ώστε να μας επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε στην ευκαιρία ισορροπία. Δύο τελειώσεις που θα έβλεπα ως πεδία χρήσιμων ανταλλαγών με την Βυζαντινή κληρονομιά. Το πρώτο είναι η έννοια της ηθικής τελειώσεως. Με συγκινεί πολύ η έννοια του Βυζαντινού, του χριστιανού Αγίου. Γιατί είναι το ακριβώς αντίθετο του σημερινού δικαιωματιστή. Ο σημερινός δικαιωματιστής είναι ο Κέσσορας, είναι ο τιμητής, ο αυτός που παίρνει το μαστίγιο και με την ακυρωτική του κουλτούρα απαγορεύει στους άλλους να μιλούν. Ο Βυζαντινός Άγιος, ο Χριστιανός Άγιος, ο Άγιος των Πρώτων Εκκλησιών, ήταν αυτός ο οποίος έφερε επί των νόμων τις αμαρτίες του κόσμου, που θεωρούσε τον εαυτό του υπαίτιο, αν ακόμα οι άλλοι αμάρταναν. Αυτό το είδος η επαναστατική σημασία της χριστιανικής συγγνώμης, νομίζω, δεν έχει γίνει κατανοητή. Και ούτε μπορεί να γίνει κατανοητή σε αυτό το σημερινό χρησιμοθυρικό και ηθικά. Ηθικολογικά έχει συμμοθυρικό πλαίσιο. Λοιπόν, η ηθική τελείωση το ένα. Το δεύτερο είναι στον χώρο των αισθητικών, στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων. Τι επικρατεί σήμερα? Επικρατεί το αντίστοιχο συμμοθυρικό ιδεώδος, η αυτοέκφραση. Ο καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος εκφράζει τον εαυτό του. Το αν αυτοέκφραση του αυτή βρει υποδοχέα κοινό, ακροατήριο, κατάλληλο, είναι ιδιαίτερο. Οι μεγάλοι μοντερνιστές ποιητές του 20ου αιώνα λέγανε ότι η τέχνη είναι μονολογική, ο ποιητής μιλάει στον εαυτό του. Δεν μιλάει σε κανέναν άλλον. Εδώ έχουμε την Βυζαντινή καλλιτεχνία. Η Βυζαντινή καλλιτεχνία έχει αυτό το στοιχείο του υγιούς ιδανισμού που έθετε προ της αυτοεκφράσεως, έθετε την κοινότητα. Είδαμε βεβαίως ότι δεν έφτασε ποτέ σε ένα σημείο να το συνερέσει αυτό με την πραγματική ατομικότητα, όπως την είδαμε στην αρχαιότητα, όπως την είδαμε στην αναγέννηση. Παρ' όλα αυτά, και πάλι και εδώ ως αντίμετρο, είναι χρήσιμο αυτό. Παίρνω αυτή την ιδέα, παίρνω από τον Γκέιτς, όπως είπα. Ο Γκέιτς γράφει τη δεκαετία του 20, γράφει δύο σημαντικά βήματα για τον Βυζάντιο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, πολλές φορές τα βήματα παρεμπινεύονται, ως αν ο Γκέιτς να ήταν θυλασσότης νέο-βυζαντινός του αντισκόφθαν την πόλη, ώστε να βλέπει εκεί ένα πολιτικό ή αισθητικό ιδιαίτερο. Δεν είναι έτσι. Τι είναι το Γκέιτς? Ο Γκέιτς δεν επενεί καν την βυζαντινή αγιογραφία. Τι επενεί? Επενεί την χρυσοτεχνία των γρεκών χρυσικών. Δηλαδή το ειδόνι του αυτοκράτορα, που είναι αυτός ο μηχανισμός από την όψιμη αρχαιότητα, ο οποίος τραγουδάει αυτόματα, και τα χρυσά κλονιά του δέντρου, ξέρω εγώ, που ψυχαγωγούν τον αυτοκράτορα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο Γκέιτς απεχθάνεται τόσο πολύ την χρησιμοθυρία, τον ωφελημισμό, το αγγλοσαξονικό πνεύμα του πραγματισμού, τη χρηματοθυρία, ώστε βρίσκει στο στοιχείο αυτό της λεπτέστητης πολυτέλειας ένα στοιχείο καταγγελτικό της χρησιμοθυρίας της εποχής του. Ερμηνεύοντας ο ίδιος τον εαυτό του, σε αρχές δεκαετίας του 1930, το 1932 νομίζω, δίνει μια διάλεξη στη Νέα Υόρκη και θέλω να σας διαβάσω
μια παράγραφο από αυτή τη διάλεξη και μετά μια-δύο στροφές από ένα από αυτά τα δύο ποιημάτα. Λέει ο Γκέιτς. Ο Αριστοτέλης λέει ότι αν δώσει μια μπάλα σε ένα παιδί, μην πάει να κοστίσει 3 δεκάρες. Αν είναι η καλύτερη στην αγορά, είναι υπόδειγμα μεγαλείου. Και το ύφος, είτε στη ζωή είτε στη λογοτεχνία, πηγάζει νομίζω από την υπερβολή, από αυτό το κάτι πέρα και πάνω από τη χρησιμοθυρία που σφίγγει την καρδιά. Στα μεταγενέστερα ποιήματά μου το ονομάζω, αυτό το αίσθημα, Βυζάνιο. Από εκείνη την πόλη όπου οι αχρίαστες μορφές των Αγίων πρόβαλαν πάνω σε φόντο από χρυσό φυξιδιωτό και ένα τεχνητό πουλί τραγουδούσε πάνω σε ένα χρυσό δέντρο μπρος στον αυτοκράτορα και σε ένα ποίημα μου έχω φανταστεί μάλιστα τα πνεύματα, τις ψυχές των νεκρών, κατά τον Γκέιτς, τις ψυχές των νεκρών που προορίζονται να στηθούν και πάλι, να μεταψυχωθούν. Τα πνεύματα λοιπόν ακολυμπούν, καβάλα σε δελφίνια που σκίζουν τις αισθησιακές θάλασσες για να χορέψουν στα πλακόστρωτά της. Σας δώσω δύο σελίδες από το ποίημα για να δείτε πώς ακριβώς ο Γκέιτς δεν εξεντανικεύει το Βυζάντιο. Μιλάει για μέθεσους φρουρούς, μιλάει για αμαρτίες, μιλάει για το ένα, μιλάει για το άλλο. Αλλά παρόλα αυτά, η γοητείαση, η ακτινοβολία του αισθητικού ιδεώδους δεν μπορεί παρά να έχει και ψυχικές συνέπειες. Με τις μυαρές εικόνες της, η μέρα ξαμακραίνει. Του βασιλιά η φρουρά κοιμάται μεθυσμένη. Σβήνουν κουβέντες και χαρούμενοι σκοποί. Σαν της Αγιάς Σοφιάς το σήμαντο ανοιχεί. Ο τρόλος της στο φεγγαριού το βλέμμα όλο πάθο. Όλα του ανθρώπου τα καταχρονεί. Το χάος και τη σύγχυση που ζει. Το μένος και τη λάσπη που έχει στο αίμα. Τι άλλος εκεί εμπρός μου. Άνθρωπος, σκιά. Μάλλον σκιά και όχι άνθρωπος. Φάσμα και όχι σκιά. Γιατί η μόμια, η φασκιωμένη του Άδη, μπορεί στα αλήθεια τη σοδού του τη λιγάδι να ξετυλίξει. Το άπνο στόμα, το στεγνό, τα χείλη τάπου μου ανακαλέσει. Το υπεράνθρωπο και το μεδαίος με ζέση. Ζωή είναι θανάτο. Θάνατο είναι ζωή. Το προσκόμα. Να είναι θαύμα, μηχανή, χρυσή, πουλή. Ούτε πουλή, ούτε μηχανή. Είναι θαύμα και πουλή. Σε ένα χρυσό πλουνό ριζόνι μέσα στρόφος. Σαν πετινός λαλί που σφίγγει του άδειο ζώφος. Με το φεγγάρι χωλιασμένο μες στη λάμψη, το αναλύει του μετάλλου του ανοιχτά, περιφρονεί γονατά τα πουλιά. Κάνει το χάος στο αίμα μας να πάψει. Αυτός ο ιδανισμός, αυτός ο πόθος της τελείωσης ηθικής και αισθητικής, νομίζω θα μπορούσε να είναι πηγή έμπνευσης, σημείο αναφοράς και σημείο προσανατολισμού. Κώστα, νομίζω ότι οδήγησες τη σημερινή μας συζήτηση στην ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Σταυρόπουλο. Ευχαριστούμε τον Θανάση Γαλανάκη. Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Τάκης Ενόπουλος που μας φιλοξένησε. Ευχαριστούμε το Αντίφωνο που μας δίνει γενναιόδωρα το χώρο του. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και μας βλέπετε και μας ακούτε. Να είμαστε καλά, να συνεχίσουμε.